Η επιστροφή σου στα πράγματα συνέπεσε με μία επανάληψη συνεργασίας με το Φίβο και με ένα τραγούδι, το οποίο, ας μου επιτρέπει μια έκφραση, η οποία δεν είναι πολύ τηλεοπτική, ούτε πολύ, έτσι, ξέρεις, σωστή, επαγγελματική. Ένα τρομόδες σουξέ, θα το χαρακτήριζα. Μάλιστα. Ωραίες λέξεις, λέμε. Όμως, θα σου πω το εξής. Μπράβο, είσαι ειλικρινέστατη. Είμαι ειλικρινέστατη. Παρέλαβα το CD λίγα λεπτά πριν μπω για εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το έβαλα κατευθείαν να παίξει. Το άκουγα παράλληλα την ώρα που παίζω στον αέρα για πρώτη φορά, ολόκληρο κτλ. Και είχα πάθει ένα πράγμα που δεν μπορώ να σου περιγράψω. Δηλαδή έλεγα, τι είναι αυτό. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Είναι πολύ hit. Είναι το κάτι. Είναι αυτό το κάτι. Αυτό το κάτι. Είναι το καταπληκτικό τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο οποίος το έγραψε πάνω μου. Κάποια στιγμή έκανα πίσω. Το φαντάζομαι αυτό. Ναι. Με τους στίχους είχες πρόβλημα. Είχα πρόβλημα. Εγώ δεν το λέω αυτό, εγώ δεν λέω το άλλο, ναι. Ναι, ναι, αμέσως. Με το πτάξω το λέω, ναι, αυτό από το πρώτο κουπλέ. Αυτό όχι, αυτό όχι, αυτό όχι. Τελικά πέρασε το Φίβο. Είχε δίκιο γιατί ο κόσμος δεν στέκεται σε αυτό. Λέει ότι το κομμάτι είναι καταπληκτικό. Mm-hmm. Και να σου πω κάτι, Ναταλία μου. Πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει το 99% των Ελλήνων. Έτσι. Mm-hmm. Ξέρω ότι του έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία. Ο ίδιος σε αποκαλεί η μούσα του. Mm. Είσαι άλλωστε και ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο γνώρισε τη μεγάλη επιτυχία ο Φίβος. Mm-hmm. Με το ναι, υπάρχω εγώ. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι και εσύ αμέσως τον εμπιστεύτηκες. Mm. Ήταν δηλαδή μεγάλος άσος το μανίκι ενός νέου συνθέτη να του ανοίξει απλόχερα την καρδιά της και την καρδιά της μια γιατί είχα δει. Ναι, ερχόμαστε τότε από το πέστε με ένα φιλί. Γιατί το αναφέρω, με τόση περιφρόνηση κάθε φορά που λες αυτό το κομμάτι. Λίγη ευγνωμοσύνη. Ναι. Έστω τυπική. Όχι, καμία ευγνωμοσύνη. Έπαιζε ρόλο ο καλλιτέχνης που το τραγούδησε. Λοιπόν, προερχόμαστε από αυτά που λέμε εμείς τραγουδιστές χρυσούς και πλατινένιους. Ναι. Τον εμπιστευτήκαμε και ο παραγωγός μου και εγώ. Και βέβαια δεν πέσαμε έξω γιατί ο Φίβος είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Βεβαίως. Απλά έπρεπε κάποιος να του δώσει το χέρι να βγει προς τα έξω. Έχουμε κάνει μαζί πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και πιστεύω ότι η μεγαλύτερη είναι αυτή που κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Είμαι κι εγώ πολύ ανανεωμένη, είμαι καινούργια. Η επιστροφή μου πιστεύω ότι είναι ολοκαινούργια, μια καινούργια Κέτη, με πολύ καινούργια πράγματα. Είναι ακριβώς το ζητούμενο αυτής της εποχής.